της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Εικόνες ντροπής στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, στο χώρο αναμονής για την έκδοση ταυτοτήτων. Η βρώμα είναι εμφανής. Σε αυτόν τον χώρο υποχρεώνονται να κάθονται πολίτες που περιμένουν για την έκδοση ταυτότητα στο ισόγειο του αστυνομικού μεγάρου της Οδού Ερμού. Τα συνεργεία καθαριότητας ανύπαρκτα. Μέχρι και την 1η Απριλίου δεν υπήρχε καν συνεργείο και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να πληρώνουν από την τσέπη τους για να καθαρίζεται ο χώρος τους. Αυτές οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από αναγνώστη της εφημερίδας Κόσμος τη Δευτέρα 1η Απριλίου και δεν είναι πρωταπριλιάτικες. Πράγματι, έξω από τις ταυτότητες εκεί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτές οι εικόνες είναι ντροπή. Απλά είναι ένα σύνθετο θέμα. Είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν χώροι κράτησης. Φέρνουμε κάποιους αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν πού να κάτσουν, πού να τους βάλουμε. Και γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, τώρα είμαι σε θέση να γνωρίζω τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμη μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Οπότε είναι θέμα ημερών να εκλείψει το πρόβλημα και να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες οι οποίες πραγματικά δεν τιμούν κανέναν. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι από 1η Απριλίου υπάρχουν συνεργεία τα οποία έχουν πιάσει δουλειά. Η κατάσταση στην Πάτρα διατηρήθηκε σε κάποια αξιοπρεπή επίπεδα. Λόγω ότι οι αστυνομικοί από την τσέπη τους, οι συνάδελφοι, έβαζαν λεφτά και ερχόταν κάποια συνεργεία ή πολλές φορές καθάριζαν και μόνοι τους. Το προηγούμενο βράδυ υπήρχε αρκετός κόσμος στα κρατητήρια, κυρίως μετανάστες, και ίσως γι' αυτό προκλήθηκε η συγκεκριμένη κατάσταση. Όμως ο Έλληνας πολίτης που πληρώνει τους φόρους του δεν φταίει σε τίποτα να βρίσκεται σε αναμονή κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Αλλά και οι αστυνομικοί είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε ένα άρρωστο περιβάλλον. Ανησυχούν για την υγεία τους και δυστυχώς η λύση βρέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Επί μήνες υπήρχαν κάδοι απορριμμάτων γεμάτοι, τουαλέτες που μύριζαν και δεν μπορείς να περάσεις ούτε απ' έξω. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.